Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ορίσατε στο Κίδιον, που σε πολύ λίγο θα γίνει το λευκοσιάκτικο ντέρμπι, όσο και παράδοξο και να είναι αυτό να γίνεται στη Λάρνακα ένα παιχνίδι σαν αυτό. Από ΑΠΟΕΛ Κεραυνός, λόγω της τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ το παιχνίδι θα διεξαχθεί εδώ στο Κίδιον. Έχουμε κοντά μας τον βοηθό του προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Μιχάλη Ματσαντίδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντωνί. Συγχαρητήρια και για την πρώτη θέση και πρόκληση φυσικά που πήρατε στην FIBA Europe Cup. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσατε εκεί τις υποχρεώσεις σας, στην πρώτη φάση. Πήρατε την πρώτη θέση. Υπάρχει θέμα κούρασης στην ομάδα. Πώς τη βλέπετε την ομάδα να ανταποκρίνεται από αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια? Σίγουρα υπάρχει θέμα υπερφόρτωσης περισσότερο από τις άλλες ομάδες, γιατί παίζουμε δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Θεωρώ όμως η αποκατάσταση που κάνουμε και ο τρόπος που δουλεύουμε στις προπονήσεις, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την κούραση. Εννοείται ότι θα υπάρχει κούραση περισσότερη. Αλλά δεν είναι μόνο από τα παιχνίδια, περισσότερο είναι από τα ταξίδια, από τα αεροδρόμια, από τις καθυστερήσεις. Αυτό το να παίζεις μπάσκετ, αυτό το διαχειριζόμαστε με πιο μικρές προπονήσεις σε διάρκεια, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, για να διαχειριστούμε αυτή την κούραση. Το γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της νίκης του επί της ΑΕΚ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έκατσε το Σαββατοκύριακο, δεν είχε παιχνίδι, ήταν το ρεπό του, είναι πιο ξεκούραστος. Αυτό σας προβλημάτισε καθόλου? Σίγουρα είναι πιο ξεκούραστος και σίγουρα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει συγκεκριμένα πράγματα και να αλλάξει προφανώς κάποια πράγματα. Όχι, δεν μας προβληματίζει. Εμείς πάντα, όποιον αντίπαλο και αν έχουμε, βλέπουμε εμείς πώς θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στο γήπεδο. Και Δεν ασχολούμαστε με το αν παίξουν, αν παίξαν, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά. Παρά μόνο να ετοιμάσουμε την ομάδα όπως πρέπει να παίξουμε εμείς, γιατί θεωρώ ότι ο Κεραυνός αυτή τη στιγμή, άμα πάρει το ρυθμό που μπορεί και παίξει με τον τρόπο που θέλει στο γήπεδο, δεν έχει να φοβηθεί κανένα στην Κύπρο. Πάντως, τα τελευταία 5 παιχνίδια ο Κεραυνός θα έχει κερδίσει απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Έχει δημιουργήσει έτσι μια μικρή παράδοση, να το πούμε έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Για μένα οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Το ΑΠΟΕΛ είναι από πάντα μια μεγάλη ομάδα στην καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Είναι σε εισαγωγικά ο μεγάλος αντίπαλος του Κεραυνού στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Έχουμε δει χρονιές που το ΑΠΟΕΛ δεν πήγαινε καλά ο Κεραυνός και στα ντέρπι τελειώναν με πολύ κλειστό σκόρι, κέρδιζε ο ένας ή ο άλλος. Αυτό δεν έχει να κάνει κάτι άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος. Ειδικά το φετινό ΑΠΟΕΛ που με τον Κώστα Κωνσταντινίδη έχει αλλάξει πρόσωπο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Ειδικά το φετινό ΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και με τη μεγάλη νίκη που έκανε εκτός έδρας με την ΑΕΚ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προετοιμασμένοι 40 λεπτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή, τον βοηθό προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Μιχάλη Ματσεντίδη. Θα έχουμε τώρα κοντά μας και τον βοηθό προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Γιώργο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Έχετε ένα παιχνίδι, μάλλον δύσκολο μεν, αλλά έχετε την ξεκούραση, ας το πούμε έτσι, από το ρεπό που είχατε, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είχατε τον χρόνο να προετοιμαστείτε κατάλληλα για αυτό το ματς σήμερα? Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Επικεντρωθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την περσινή πρωταθλήτρια, μια ομάδα που κράτησε το βασικό κορμό και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ιδίως τώρα στον πρώτο γύρο που ακόμα είναι αρχές του πρωταθλήματος. Προετοιμαστήκαμε πολύ κατάλληλα, είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε αυτά που είπαμε και το πλάνο που έχουμε βάλει, νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είδαμε ένα πολύ ψηλό σκορ και φυσικά τη νίκη τη δική σας. Πιστεύετε ότι αυτό θα επαναληφθεί σήμερα ή θα είναι πιο κλειστό παιχνίδι? Δεν νομίζω. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια με τους πολλούς πόντους σπάνια συμβαίνουν. Βρεθήκαν και οι δύο ομάδες πολύ καλή το βράδυ. Σκοράραν και οι αντίπαλοι αλλά και εμείς. Καταφέραμε να κερδίσουμε σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι τέλειωσε όμως. Επικεντρωνόμαστε στο σήμερα. Όπως είπα και πριν, η ομάδα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η πρωταθλήτρια. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Κεραυνό στο Στρόβολο, δεχτήκατε την ήττα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ή ήδη έχει αλλάξει ο ΑΠΟΕΛ από τότε μέχρι σήμερα? Εντάξει, είχαμε μια αλλαγή. Είχαμε κάποια προβλήματα που δεν τα βγάλαμε προς τα έξω. Όπως και να έχει, καινούργιο παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον πρώτο γύρο. Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο δεμένοι από το πρώτο παιχνίδι. Και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι, για να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Αυτά λοιπόν από τους δύο βοηθούς προπονητή του κυρίου Μιχάλη Ματσεντίδη από πλευράς Κεραυνών και του κύριου Γιώργου Αναστασιάδη από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ο τυπικά γηπεδούχος, όπως είπαμε και νωρίτερα, ΑΠΟΕΛ. Εμείς να κάνουμε ένα γρήγορο break και να επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνθέση των δύο ομάδων. Πήγαινε στη γραμματεία να τους πεις για τα ρόστερ, τις πεντάδες. Πήγαινε στη γραμματεία για τις πεντάδες, starting five. Να πεις στη γραμματεία, να τους θυμίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ακόμα στην διαδικασία της προθέρμανσης από ΑΠΟΕΛ Κεραυνός στο ντέρμπι της Λευκοσίας. Το παιχνίδι αυτό αποκτά και μια ιδιαιτερότητα μετά την νίκη, αναμενόμενη βέβαια νίκη, της Πετρολίνα ΑΕΚ επί της Ένωσης Νέων Παραλυμνίων με 102-71. Η ΑΕΚ, η οποία είναι πλέον στην πρώτη θέση, περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα, καθώς ο Κεραυνός, αν επικρατήσει, θα είναι μαζί της στην πρώτη θέση, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΑΠΟΕΛ, σε περίπτωση νίκης, θα μείνει κοντά στην πρωτοπόρο ΑΕΚ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βαθμολογικά έχει την δική του σημασία το παιχνίδι αυτό, η αγωνιστική που ολοκληρώνεται με το αυριανό παιχνίδι απέναντι ανάμεσα στην ΕΘΑ και τον ΑΠΟΠ, στο παιχνίδι που θα γίνει στο Ελευθερία. Να δούμε τα starting roster μέχρι να γίνει η παρουσίαση των δύο ομάδων. Για τον ΑΠΟΕΛ, ως γηπεδούχος, ο Σντράβιτς Πέταρ, ο Γκάρι Εύρικ, ο Τζος Φλέμινγκ, ο Ανδρέας Πιλαβάς, ο Βίκτορος Ιρονομίδης, ο Βασίλης Κούνας, ο Άστον Ομούρ, ο Τόλης Κασκύρης, Χρήστος Καραμπατάκης, Τζάστιν Μπέικερ, Ηλίας Λούκοβιτς και Τζον Φίλτς. Προπονητής ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης, με βοηθό τον κύριο Γιώργο Αναστασιάδη και τον κύριο Χάντι Ελχάτσο Κεραυνός, με τον Αντουάν Σκοτ, τον Χρήστο Λοϊζίδη, τον Σάιμον Μιχαήλ, τον Άντωνι Κίνγκ, τον Γιώργο Νεοφίτου, τον Γιώργο Θεοχαρίδη, τον Παναγιώτη Μάρκου, τον Τέρελ Ντέιβις, τον Κένι Μπάρκε, τον Μοχάμετ Αμπουκάρ, τον Άρη τον Κορονίδη και τον Τέρελ Πάρκς. Τώρα ξεκινάει και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Προπονητής του Κεραυνού, κύριος Χριστόφορος Λιβαδιώτης, με βοηθό τον κύριο Μιχάλη Ματσεντίδη. Πρώτα θα παρουσιαστεί η ομάδα του Κεραυνού ως φιλοξενούμενος. Ο Άντουαν Σκοτ, τον είδατε να περνά. Ο Χρήστος Λοϊζίδης, ο Σάιμον Μιχαήλ, ο Άντωνι Κίνγκ, ο Γιώργος Νεοφίτου, ο Γιώργος Θεοχαρίδης, αρχηγός Κεραυνού, Παναγιώτης Μάρκου, ο
Κέιντ Ντέιβις, ο Κένι Μπάρκερ, ο Μοχάμετ Αμπουκάρ, ο Άρης ο Κορονίδης και ο Τερελ Πάρκς. Εδώ ο σέντερ του Κεραυνού, ο οποίος δεν είχε και καλό παιχνίδι στο ευρωπαϊκό. Όμως η Κύπρος επικράτησε εδώ. Πέτρας Ντράβιτς φεύγει για τον Αποέλ, τον βλέπετε εδώ, με τον αριθμό 0. Ο Εύρικ Γκάρι, ο Τζος Φλέμινγκ, ο Ανδρέας Πιλαβάς, ο Βίκτορας Ιρονιμίδης, ο αρχηγός ο Βασίλης Οκούνας, ο Άστον Μουρ, ο Τόλης ο Κασκύρης, παίρνει σειρά, τον βλέπετε τώρα, ο Χρήστος Καραμπατάκης, πίσω του ο Τζάστιν Μπέικερ, ο Ηλίας Λούκοβιτς και ο Μπέιλι Φίλτς. Το τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Απόλυμπου έχει αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα των γαλαζοκιτρίνων, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι κάτω από τα καλάθια, εκεί που είχε ένα πρόβλημα στην αρχή της σεζόν. Στη συνέχεια όμως με την προσθήκη του Fields έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, και όπως μας είχε αναφέρει ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης, θέλει να βελτιωθεί κάπως στην άμυνα. Να κάνουμε ακόμα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να πούμε περισσότερα. Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στον Αποέλ και τον Κεραυνό. Εδώ βλέπετε τους τρεις διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Είναι ο κύριος Ηλίας Κουνελές, ο κύριος Κυριάκος Χρήστου και ο Νίβ Μέισον από το Ισραήλ. Μία ακόμα καινοτομία που εφαρμόζει στα ντέρμπι από εδώ και στο εξής η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Θα φέρνει ξένο διαιτητή στα ντέρμπι. Ο Νίβ Μέισον είναι διεθνής διαιτητής με αρκετές εμπειρίες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βλέπετε και τους πέντε που θα ξεκινήσουν για τον Απόλλωνα. Ντράβιτς, ο Γερονιμίδης, ο Μουρ, ο Μπέικερ και ο Φίλτς. Να δούμε και του Κεραυνού. Ο Σάιμον Μιχαήλ, ο Κίνγκ, ο Ντέιβις, ο Μπάρκερ και ο Αμπουκάρ.
Κύπροι από την κάθε πεντάδα. Ο Ιερονιμίδης για τον Αποέλ και ο Μιχαήλ, ο Σάιμον Μιχαήλ. Για τον Κεραυνό, όπως γνωρίζετε, για όσους δεν το γνωρίζουν, θα το επαναλάβουμε, ότι από φέτος πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένας Κύπριος στην πεντάδα, την αρχική, την πεντάδα που αγωνίζεται στο παρκέ. Το τζάμπολ ανάμεσα σε Φίλτς και Κίνγκ, με νικητή τον παίχτη των γαλατζοκυτρίνων, και τον Μουρ να κάνει την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Ο Μουρ που κλείνεται από τον Σάιμον Μιχαήλ, θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Ο Φίλτς θέλει να ποστάρει. Πήγε εκεί και ο Σάιμον να κλέψει την μπάλα. Η Ιερονιμίδης θα κάνει τον drive. Λάθος η πάσα του. Κλέβει ο Κίνγκ και στη συνέχεια ο Ντέιβις που φεύγει στον εφηνιασμό. Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα πάρει το φάουλ από τον Μπέικερ. Πρώτες βολές για την ομάδα του Κεραυνού με τον Ντέιβις. Ο Κέι Ντέιβις, βλέπετε εδώ το φάουλ που κέρδισε από τον Μπέικερ. Ο Κεραυνός, ο οποίος λέγαμε και στην έναρξη της μετάδοσής μας, στην ερώτηση που κάναμε στον κύριο Ματσεντίδη, έχει χτίσει μια μικρή παράδοση απέναντι στον Απόλλωνα. Τα τελευταία 5 παιχνίδια τα έχει κερδίσει, 4 στην περσινή σεζόν και ένα φέτος, το παιχνίδι του πρώτου γύρου στον Στρόβολο. Ο Ντέιβις ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπου πότε η μία και πότε η άλλη κερδίζουν τις αναμετρήσεις, με τον Κεραυνό να προηγείται στην κανονική περίοδο στις νίκες, και ο Αποέλ στις νίκες στα παιχνίδια των play-off. Εδώ ο Ιερονιμίδης έχει πατήσει την τελική γραμμή. Από το άστοχο σουτ που έκανε airball ο Ντέιβις. Ο Ιερονιμίδης μάζεψε την μπάλα, αλλά πέρασε έξω μαζί με την μπάλα. Επαναφορά από τον Ντέιβις. Μια μικρή διακοπή, κάποιες διευκρινήσεις προς την γραμματεία. Εκεί ο κομισάριος, ο κύριος Χαράλεμπος Σάντος. Κεραυνός προηγείται 1-0 του Αποέλ. Και επαναφορά τώρα με τον Ντέιβις. Βγάζει έξω στον Κίνγκ. Ο Μπάρκερ με τον Ιερονιμίδη. Ενδιαφέρον δίδυμο αυτό. Ο Κίνγκ με τον Ιερονιμίδη ξανά. Σηκώνεται. Φάουλ του Βίκτορα Ιερονιμίδη. Πάνω στον Κίνγκ. Ήταν αδύνατο να φτάσει εκεί τον ψηλό του Κεραυνού, ο νεαρός του Αποέλ. Αναγκάζει και του χτύπησε το χέρι. Δύο βολές για τον Άντωνι Κίνγκ. Εύστοχη η πρώτη. 0-2. Ο Άντωνι Κίνγκ. Διεθνής με την Εθνική Κύπρου. Καθώς έχει πολιτογραφηθεί Κύπριος. Αλλά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν μετράει ως Κύπριος. Είναι μια πρόβλεψη που είχε κάνει η Ομοσπονδία, ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής οι γηγενείς παίχτες. Εδώ πολύ ωραία η μπάλα πέρασε στον Fields. Αυτός πήρε φάουλ από τον Parks. Ο Μπάρκερ τελικά το χρεώθηκε. Η Ιερονιμίδης θα επαναφέρει από την baseline. Μπέικερ αφήνει την μπάλα με το δεξί και θα βάλει το πρώτο καλάθι του από ελ, κάνοντας το 2-3. Ο Μπάρκερ πέρασε πολύ έξυπνα, πολύ ωραία παίξε το high-low εδώ ο Κίνγκ με τον Μπάρκερ. Ο τελευταίος έβαλε το καλάθι, 5-2 για τον Κεραυνό. Βλέπετε εδώ ξανά, εξαιρετική assist του Κίνγκ, δεν τον ακολούθησαν τον Μπάρκερ. Ένα εύκολο καλάθι για τον guard του Κεραυνού. Ο Φίλτς εδώ αναγκάζεται και κουβαλάει μπάλα, καθώς οι guards δεν πάνε κοντά του για να δώσουν βοήθεια. Στη συνέχεια ο Μουρ θα πάρει φάουλ. Εδώ ο Μουρ, Άστον Μουρ, ποιος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ την προπερασμένη εβδομάδα. Ιερονιμίδης έτοιμος να επαναφέρει στον Fields.
Θα παίξει τον εναντίον ενός με τον King. Ωραία κίνηση από τον Fields. Το είπαμε και στην παρουσίαση των ρόστερ. Έχει πολύ καλά επιθετικά χαρίσματα ο center του ΑΠΟΕΛ. Το απέδειξε τώρα. Η assist δεν πέρασε για τον Αμπουκάρ. Έκλεψε ο Μπέικερ και συνέχεια ο Fleming, ο οποίος με τη βοήθεια του ταμπλό θα δώσει προβάδισμα στον ΑΠΟΕΛ. Εδώ το γκάρ ήταν 6-5. Με τον Εύρη Γκάρι να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι και να βάζει τον ΑΠΟΕΛ μπροστά. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. King σουτάρει από την πίεση του χρόνου. Άστοχα, ο Μπέικερ πήρε το rebound. Ο Μουρ δεν μπόρεσε να περάσει την μπάσα. Θα κλέψει ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Αμπουκάρ έχει φύγει στον ευθυνδιασμό. Θα προσπαθήσει να τελειώσει την φάση. Θα πάρει φάουλ από τον Μπέικερ. Μπάλα ανέβαινε όταν σταματήθηκε, δεν μετράει το καλάθι, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο κύριος Κουνελές. Δύο βολές για τον Μοχάμετ Αμπουκάρ, ο οποίος κάνει εξαιρετικά παιχνίδια και στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Έχει γίνει σημείο αναφοράς από πολλούς προπονητές που τον έχουν δει και από την ίδια την FIBA, την ιστοσελίδα του FIBA Europe Cup, που του έχει κάνει ειδική αναφορά στον Μοχάμετ Αμπουκάρ. Εδώ τον ματιάσαμε, έχασε την πρώτη βολή. Να δούμε την δεύτερη. Αυτή θα είναι εύστοχη. Ισοφαρίζει ο Αμπουκάρ με αυτή την βολή. 6-6, 7 και 10 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο ΑΠΟΕΛ έχει 4 νίκες και 2 ήττες στον πρώτο γύρο. Εδώ μια assist χαμηλά, σηκώνεται, καλάθι και φάουλ από τον Fields. Δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν εκεί, βλέπετε πώς το πανηγυρίζει. Ο Μπέιλι Τζον Fields, εδώ βλέπετε ξανά, σηκώνεται δυνατά ο King. Θα του κάνει το φάουλ και μάλιστα είναι το δεύτερο φάουλ του Anthony King. Πολύ νωρίς το παιχνίδι, αυτό ίσως να αποτελέσει ένα πρόβλημα για την ομάδα του κ. Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Θα βάλει και το έμεσο τρίποντο ο Fields, αφού ευστόχησε και στην βολή. 9-6, ο ΑΠΟΕΛ παίρνει μια διαφορά 3 πόντων με τον εξαιρετικό Fields να φτάνει τους 5. Αμπουκάρε πάσα χαμηλά, ο King παίζει με τον Fields. Θα του κάνει φάουλ ο Fields. Νομίζω αυτό το σημάδεψαν οι παίκτες του Κεραυνού. Θέλουν να φορτώσουν τον Fields με φάουλ. Ο Μπέικερ διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Πρώτο φάουλ του Fields. Εάν κατορθώσει ο Κεραυνός να φθείρει με φάουλ τον Fields, ο ΑΠΟΕΛ θα έχει μεγάλο πρόβλημα κάτω από τις ρακέτες. Και κλεισμένο το θυρόν το παιχνίδι, αλλά υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Ο King θα βάλει την πρώτη βολή. Θα μειώσει σε 9-7. Δεύτερος πόντος του, τρίτος πόντος του Anthony King και τέταρτος τώρα. 9-8. Ο King που θα πάει στον πάγκο. Ο Parks θα περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι ο Parks δεν έκανε καλό παιχνίδι απέναντι στην Cormant, όμως ο Κεραυνός βρήκε τις λύσεις. Ο Parks έχασε πολλά ελεύθερα σχεδόν σουτ κάτω από την ρακέτα, κάτι που δεν το συνηθίζει. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, αν δεν έχει επηρεαστεί από κούραση και για αυτόν τον λόγο ο σέντερ του Κεραυνού δεν ήταν αποτελεσματικός. Ιερονιμίδη στον πάγκο, ο Βασίλης Κούνας στο παρκέ. Κούνας που είχε και αυτός εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ και στην νίκη σε αυτό το γήπεδο, με γηπεδούχο την ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι, την κανονική γηπεδούχο αυτού του γηπέδου δηλαδή. Ο Βασίλης ο Κούνας ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ. Βλέπετε πως περιμένει να πάρει θέση ο Φίλτς για να του περάσει κάποια πάσα. Τελικά υπάρχει φάουλ του Parks, το οποίο είναι και τέταρτο ομαδικό για τον Κεραυνό. 4 έχει και ο ΑΠΟΕΛ, οπότε από πολύ νωρίς οι δύο ομάδες θα σουτάρουν βολές από τα επόμενα φάουλ. Ο Γκάρι θα επαναφέρει.
από το πλάι. Ο Φίλτς δεν ήταν προσεκτική στον Κούνα, αυτός όμως κατόδωσε και κράτησε την μπάλα, βγάζει και στον Μπέικερ, συγκρούστηκε με τον Ντέιβις. Κούνας για δύο, εύστοχος. Ο Βασίλης Κούνας ένα πολύ δύσκολο σούτ, χωρίς ισορροπία και υποπίεση, θα κάνει το 11-8. Αμπουκάρ, Ντέιβις, κλείνεται από τον Κούνα. Σάιμον Μιχαήλ δεν έχει φανεί. Πέρα από ένα κλέψιμο που έχει κάνει. Εδώ όμως κάνει μια εξαιρετική κίνηση. Πέρασε κάτω από το καλάθι και με ένα ανάποδο lay-up. Πιο πολύ πέταγμα της μπάλας. Θα κάνει το 11-10. Το είδατε ξανά. Κούνας με τον Σάιμον. Θα τον περάσει. Εξαιρετική κίνηση από τον Βασίλη τον Κούνα εδώ που με την εμπειρία του άφησε πίσω τον γκάρ του Κεραυνού. 13-10 με τον Κούνα να πετυχαίνει 4 συνεχόμενους πόντους και δείχνει ότι συνεχίζει αυτή η δαιμονιώδη φόρμα που είχε, ξεκίνησε από το παιχνίδι της Εθνικής με την Πορτογαλία. Εδώ ο Πάρκς θα ανταποδώσει στο καλάθι. 13-12. Φίλτς, Μπέικερ, Κούνας ξανά, παίρνει το screen από τον Μπέικερ. Είναι ο Αμπουκάρ πάνω του, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του διεθνή μας. Βήμα προς τα πίσω, σούτ για τρεις άστοχο και η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τον Κεραυνό. Κούνας πήρε πάνω του και τις τρεις τελευταίες επιθέσεις. Με την τρίτη όμως δεν είναι άστοχη για τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, εδώ ο Βασίλης ο Κούνας. Η ώρα του Σκοτ, ο Αντουάν Σκοτ, το τελευταίο απόκτημα του Κεραυνού στη θέση του Ντέιβις. Ο Σκοτ ο οποίος δεν έχει δείξει ότι έχει εγκλιματιστεί απόλυτα στον Κεραυνό ακόμα. Κάνει αρκετές βεβαιασμένες προσπάθειες. Το είδαμε και με την Κόρμεντ αυτό. Εδώ ο πολύ ωραία κίνηση από τον Μπάρκερ, ο οποίος όμως θα είναι άστοχος. Ούτε ο Πάξ μπόρεσε με follow να βάλει καλάθι. Και γρήγορος ο διαγωνισμός για τον ΑΠΟΕΛ. Φάουλ θα κερδίσει ο Γκάρι από τον Μπάρκερ. Εδώ ξανά, ναι, ο Μπάρκερ πάει πάνω του, τον τραβάει, χρειάζεται το δεύτερο του φάουλ και ο Γκάρι θα πάει στη γραμμή των βολών. Έχει ήδη δύο πόντους ο γκάρτ του ΑΠΟΕΛ. Εύρη Γκάρι στην πρώτη του βολή θα είναι εύστοχος. 14-12. Ο Γκάρι ο οποίος σκοράρει με ένα μέσο όρο 15,5 πόντους στην διοργάνωση, στο πρωτάθλημα, το OPAP Basket League. Θα χάσει την δεύτερη βολή, θα παραμείνει το 14-12 και εδώ ο Σκοτ θα σουτάρει για τρεις. Άστοχος, επιθετικό rebound όμως με τον Αμπουκάρ να σουτάρει και αυτός για τρεις και αυτός άστοχος, ο Πάρκς είναι εκεί, μαζεύει το επιθετικό rebound και σκοράρει 14-14. Ο Πάρκς ο οποίος φτάνει τους 4 πόντους. Σαφώς πιο βελτιωμένος από το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην Κόρμεντ. Ο Γκάρι περνάει ωραία, καλάθι και φάουλ. Εδώ ο Εύρη Γκάρι πήρε τον διάδρομο. Βλέπετε εδώ ξανά, πέφτει πάνω το Πάρκς, καλάθι και φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Πάρκς, δύο έχει και ο Κίνγκ. Ψηλή του Κεραυνού από το πρώτο δεκάλεπτο φορτώνονται με φάουλ. Ίσως να είναι και μια εντολή που έχει δώσει ο κύριος Κωνσταντινίδης στους παίκτες του να κάνουν αυτά τα drive και να προσπαθήσουν να φθείρουν γρήγορα τους ψηλούς του ΑΠΟΕΛ, του Κεραυνού διορθώνω. Η βολή του Γκάρι ήταν εύστοχη παρά αυτή την μικρή περιπέτεια της μπάλας πάνω στο Στεφάνι. 17-14 με το έμεσο τρίποντο του Εύρη Γκάρι. Μπάλα έχει φτάσει στον Αμπουκάρ, αυτός θέλει να ποστάρει τον Φλέμινγκ. Εκεί κόβει ο Φλέμινγκ, αλλά με φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε ο Γκάρι, ναι. Να δώσω εδώ. Παίρνει και λίγο χέρι. Ο Γκάρι βολές για τον Αμπουκάρ. Πρώτο φάουλ. Τελικά ο Φλέμινγκ ήταν, σωστά δίκιο είχα. Αμπουκάρ θα ευστοχίσει την πρώτη βολή, 17-15.
Ο Αμπουκάρ που φτάνει τους δύο πόντους. Τρεις τώρα. 17-16. Σάιμον Μιχάηλ πέρασε στον πάγκο. Άρης Κορονίδης στο παρκέ. Ο ένας εκ των δύο αρχικών της Εθνικής Κύπρου, ο Άρης ο Κορονίδης. Ο Γκάρι με την μπάλα στο Φλέμινγκ, αυτός χαμηλά στον Φίλτς. Είχε πάρει καλή θέση, αλλά ήταν άστοχο η προσπάθειά του με αντίπαλο τον Σπάρκς εκεί. Κορονίδης θέλει να περάσει τον Αμπουκάρε, αυτός έχει κλειστεί καλά από τον Φλέμινγκ. Κορονίδης για τρεις, άστοχος, rebound από τον Μουρ που θέλει να τρέξει στον ενδιασμό. Αμπουκάρ βγαίνει πάνω να τον σταματήσει, τον ξεγελάει ο Μουρ. Πάσα στη γωνία, σουτ για τρεις, υποψία και για φάουλ εκεί στο τρίποντο. Ο Φίλτς πήρε το επιθετικό rebound όμως και σκόραρε για τον Αποέλ. 19-16, εδώ ξανά η προσπάθεια, το σουτ για τρεις άστοχο, το επιθετικό rebound και το hoop που έκανε. Και τώρα υπάρχει ευνοιασμός, κλέψιμο και κάρφωμα από τον Φλέμινγκ, ο οποίος θα κάνει το 21-16. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Αποέλ. Time out από τον κύριο Λιβαδιώτη. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον, στον αγώνα που σας φαίνει κοντά σας, σειρά προϊόντων αντρικής περιποίησης Nivea Men. Από ΕΛ προηγείται με 21-16 του κεραυνού, 2-28 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Από ΕΛ ο οποίος παίζει ένα πολύ ορθόδοξο μπάσκετ, βρίσκοντας διαδρόμους, φτύροντας τους ψηλούς του κεραυνού με φάουλ. Θυμίζουμε έχει από δύο, έχουν από δύο ο Κίνγκ και ο Πάρκς. Μάλιστα το κλέψιμο στην τελευταία φάση που βλέπετε εδώ με τον Φλέμινγκ να κλέβει την πάσα προς τον Αμπουκάρ και να καρφώνει στο καλάθι του κεραυνού. Ήταν και το κερασάκι στην τούρτα για τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη να καλέσει time out, να τα πει στους παίκτες του να τους συνεφέρει στο παιχνίδι. Εδώ από την άλλη, εδώ ο πάγκος του Αποέλ, ο κύριος Αντώνης Κωνσταντίνης, σίγουρα θα είναι ικανοποιημένος σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό όσον αφορά την επιθετική ομαδικότητα του Αποέλ. Αμυντικά ίσως ακόμα να μην είναι πλήρως ικανοποιημένος. Θα δούμε την συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Σκοτ επαναφέρει στον Κορονίδη. Κορονίδης με τον Μουρ. Θέλει να περάσει. Έχει δώσει στον Μπάρκε, στον Σκοτ, διορθώνω. Τον ψάχνει τον Αμπουκάρ και τον βρίσκει. Ο Φλέμινγκ κλείνει με φάουλ πάνω στον Αμπουκάρ. Βολές για τον Μοχάμετ Αμπουκάρ. Ο Αμπουκάρ, ο οποίος βρίσκεται στην γραμμή των βολών για τρίτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Έχει 3 στις 4 μέχρι τώρα. 4 στις 5 τώρα. 21-17. Ο Αμπουκάρ. Θα βάλει και την δεύτερη. 21-18. 5 πόντι από τον Μουχάμετ Αμπουκάρ. Όλοι από την γραμμή των βολών. Κούνας. Ο Φίλτς δίνει ένα screen, δίνει και ο Φλέμινγκ. Έτσι ο Κούνας βγαίνει με τον Αμπουκάρ. Αντίπαλο, εδώ ψάχνει στήριγμα, απετάει απέναντι στον Μουρ που σουτάρει για τρεις, μέσα! Να λοιπόν το τρίποντο από τον Άστον Μουρ. Φέρει την διαφορά στους 6 για τον Αποέλ, 24-18. 1-40 για το τέλος της περίοδου. Εδώ Σκοτ θα χάσει, η κατοχή είναι παραμένει για τον κεραυνό. Ο Σκοτ σε πρώτο πλάνο. Τελικά ο Ντέιβις θα αναλάβει να κάνει την επαναφορά. Θα γίνει και αλλαγή για τον Αποέλ με τον Τόλι τον Κασκίρι να περνάει στη θέση του Φίλτς. Ο Φίλτς ο οποίος κάνει ακόμα ένα εξαιρετικό παιχνίδι με 7 πόντους μέχρι στιγμής.
Φορονίδης δίνει στον Αμπουκάρ που σουτάρει αμέσως για τρεις και φτωχή απάντηση από τον Αμπουκάρ στο τρίποντο που πέτυχε προηγουμένως ο Μουρ. 24-21, εδώ ξανά το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Αμπουκάρ. Μουρ παίρνει το σκρίν από τον Φλέμινγκ. Θέλανε να παίξουν για τον pick and roll εκεί οι δύο παίκτες, δεν τα καταφέρανε. Κασκύρης στον Γκάρι. Ο Γκάρι κάνει τη διείσδυση, κλείστηκε εκεί. Γρήγορα στο Μουρ, κάνει αυτός τη διείσδυση τώρα και θα βρει την μπάλα στο καλάθι του κεραυνού. 26-21 με τον το Μουρ να φτάνει τους 5 πόντους. Το τρίποντο που πέτυχε προηγουμένως και αυτό το lay-up. Το κλέβει ο Γκάρι, δεν μπορεί να σώσει. Έσωσε τελικά. Καταπληκτική φάση εδώ. Ο Ντέιβις δεν αντιλήφθηκε την πορεία της μπάλας, θα μπορούσε να την είχε πάρει εκεί. Φλέμινγκ προσποιείται, θα μπει προς τα μέσα, θα βγάλει στον Μουρ. Αυτός διστάζει για τρεις. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ, 30 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μουρ θα κάνει το drive, θέλει να κερδίσει προφανώς κάποιο φάουλ εκεί, κάτι που δεν κατάφερε. Σκοτ. Πάει αργά-αργά, ο κεραυνός θα πάρει όλη την επίθεση από ό,τι φαίνεται, θα απομείνει κάποια δέκατα για, για τον Αποέλ. Σκοτ, ο Πάρκς ανεβαίνει ψηλά να δώσει ένα screen. Double team τώρα στο Σκοτ, να δούμε την επιλογή του, πετάει απέναντι στον Κορονίδη που είναι ξεμακάριστος, αυτός για τρεις μέσα. 26-24, δύο δευτερόλεπτα, ο Γκάρι τρέχει να προλάβει. Buzzer beater για να δούμε, όχι, δεν θα μπει το καλάθι. Αυτό θα είναι το score του πρώτου δεκαλέπτου, 26-24 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με τις δύο ομάδες να παίζουν αρκετά καλά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα. Βλέπετε κάποια ποσοστά του παιχνιδιού. Από ΕΛ με 1 στα 5 τρίποντα, 10 στα 13 δίποντα και 3 στις 4 ελεύθερες βολές. Από την άλλη, ο κεραυνός με 2 στα 6 τρίποντα, 4 στα 6 σούτ 2 πόντων και 10 στις 12 ελεύθερες βολές. Τα πολλά φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Στροβόλου και την έχει οδηγήσει 6 φορές στην γραμμή των βολών, σουτάροντας 12. Από εκεί έχει ευστοχίσει στις 10, ψηλό ποσοστό ευστοχίες, 83%. Το παιχνίδι που είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Δεύτερο δεκάλεπτο, 26-24. Ο Αποέλ προηγείται του κεραυνού. Και να δούμε τι μας, εδώ βλέπετε τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια της αναμέτρησης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που σας φέρνει κοντά σας η σειρά προϊόντων αντρικής περιποίησης Nivea Men. Ο Πάρκς εδώ θα αφήσει στον Σάιμον Μιχαήλ. Κάνει το drive, Κασκύρης βγαίνει πάνω του, θα αναγκαστεί να την πετάξει μπάλα έξω. Αμπουκάρ τρίποντο και βάζει μπροστά τον κεραυνό με 26-27. Ο Αμπουκάρ, ο οποίος ξεκίνησε χωρίς πόντο εντός παιδιάς, όμως τα δύο τρίποντα που πέτυχε στη συνέχεια ήταν ευεργετικά για την ομάδα του κυρίου Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Συνέχεια έχουμε βήματα από τον Φλέμινγκ.
Αμπουκάρ έφτασε τους 10, τους 8 πόντους. Όχι, 11 έχει. 8 και 3 από το τρίποντο, 11 πόντους. 26-27 Κασκύρης στον πάγκο. Ο Φίλτς επέστρεψε. Κορονίδης. Κορονίδης θα παίξει ωραία με τον Πάξ. Ντέιβις από την γωνία για 3. Εύστοχος. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την ομάδα του Κεραυνού. 26-30 και αμέσως time out από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη που βλέπει την ομάδα του να δέχεται 2 τρίποντα πολύ γρήγορα και να μένει πίσω στο σκορ με 4 πόντους. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον στην Λάρνακα. Εδώ λοιπόν ο Κεραυνός πήρε προβάδισμα με 26-30 χάρη σε ένα 6-0 που έκανε στο πρώτο ούτε λεπτό, 45 δευτερόλεπτα στην ουσία, που έχουν κυλήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι παίκτες του Αμποέλ έχουν επιστρέψει στο παρκέ, έτοιμοι για τη συνέχεια του αγώνα. Τώρα επιστρέφουν και οι παίκτες του Κεραυνού. Εδώ βλέπετε τον Ντέιβις σε πρώτο πλάνο. Ένας εξαιρετικός σουτέρ και αυτός που πέτυχε το τελευταίο τρίποντο για την ομάδα του Στροβόλου. Αυτό που έβαλε τον Κεραυνό μπροστά με 4 πόντους. Μουρ. Ο Γκάρι περνάει χαμηλά στον Φίλτς. Αυτός με τον Πάρξ. Γκάρι ξανά για 3. Άστοχος. Rebound από τον Πάρξ που πέταξε την μπάλα στον Κορονίδη. Φοβούμενος ότι μπορεί να πατήσει την τελική γραμμή. Κορονίδης με τον Μουρ. Περνάει χαμηλά στον Πάρξ. Ξανά ο Κορονίδης. Ο έμπειρος Κύπριος Γκάρτ θέλει να μπει προς τα μέσα. Ξεμακάρεται, ωραία, σουτάρει για 3. Αυτή τη φορά δεν είναι άστοχος. Ο Πάρξ πήρε το επιθετικό rebound και με follow θα κάνει το 26-32. Εδώ η άμυνα όμως του Κεραυνού πιάστηκε απροετοίμαστη. Ο Αποέλ έτρεξε αμέσως στον ευθυνιασμό και μείωσε με τον Φίλτς σε 28-32. Ο Φίλτς, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, φτάνει τους 9 πόντους. Πολύ ωραία κίνηση και από τον Σάιμον Μιχαήλ. Όμως ο Πάρκς δεν μπόρεσε να μαζέψει το επιθετικό rebound. Αστόκησε ο Σάιμον Μιχαήλ. Κατοχή για τον Αποέλ, που έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ. Κούνας με τον Ντέιβις. Ο Μπέικερ περιμένει τον αρχηγό του να βγει. Τελικά θα αποτιμήσει τον Φίλτς. Αυτός πάει στο ένας εναντίον ενός. Σουτάρει. Δύσκολο airball εκεί. Αφήνει την μπάλα ο Πάρκς. Ο Κούνας τα λέει στον Φίλτς ότι έπρεπε να βγάλει πάσα προς τα έξω από τη στιγμή που δεν βρήκε διάδρομο. Εδώ βλέπετε ξανά την προηγούμενη φάση όπου ο Φίλτς άφησε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Και εδώ ο Μπέικερ, το παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Σάιμον Μιχαήλ, πιέζεται από τον Μουρ, ζητάνε παράβαση εκεί οι παίκτες του Αποέλ. Κορονίδης πάει να κάνει τον drive, η μπάλα γυρίζει γρήγορα, φτάνει στη γωνία. Ντέιβις του φεύγει μπάλα από τα χέρια, δεν τρέχει, δεν προλαβαίνει να την επιστρέψει. Του γλίστησε η μπάλα του Κέι Ντέιβις, παραμένει το 28-32. Κούνας. Τον Ντέιβις να είναι σαβδέλα πάνω του. Ο Γκάρι, τον Κορονίδη να τον του δίνει λίγο χώρο. Κούνας βλέπει τον Φίλτς, αυτός διαμαρτύρεται ότι γίνεται φάουλ πάνω του και δεσφυρίζεται και σταματάει την προσπάθεια. Αλλά ο Κούνας εδώ, πολύ ωραία ενέργεια από τον Βασίλη τον Κούνα που αφήνει την μπάλα στο ταμπλό και κάνει το 30-32. Κούνας που φτάνει τους 6 πόντους. Εδώ υπάρχει φάουλ εκτός φάσης του Γκάρι πάνω στον Κορονίδη. Πρώτο φάουλ του Εύρικ Γκάρι.
Είδαμε ξανά το προηγούμενο καλάθι. Κορονίδης έτοιμος να επαναφέρει από το πλάι. Ήταν το πρώτο ομαδικό για τον Αποέλ σε αυτό το δεκάλεπτο και πρώτο φάουλ γενικότερα. Κορονίδης περνάει στον Σάιμον Μιχαήλ. Αυτός αφήνει ωραία στον Αμπούκαρ. Ξεμακάρισε αυτός εκεί. Ωραία η ασίστ του Σάιμον Μιχαήλ. 30-34 με τον Αμπούκαρ να φτάνει τους 13. Κούνας περνάει. Μπέικερ για 3. Άστοχος. Επιθετικό rebound όμως θα το φύλλεις. Καλάθι και φάουλ από το σέντερ του Αποέλ. 32-34 ο Φίλτς, ο οποίος φτάνει τους 11 και έχει και μία συμπληρωματική βολή. Ο Φίλτς λοιπόν από τη μία, ο Αμπούκαρ από την άλλη, είναι οι δύο παίχτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους για τις, ομάδες τους. Ο Κορονίδης που πάει στον πάγκο, ο Σκότ επιστρέφει στον παρκέ, εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης. Πάμε για την συμπληρωματική βολή του Φίλτς. Εύστοχη. 33-34. Ο Φίλτς φτάνει τους 12 πόντους τώρα και γίνεται ο πρώτος σκόρ της αναμέτρησης. Ενώ τώρα υπάρχει φάουλ του Κούνα πάνω στον Σκότ. Το παραδέχτηκε ο αρχηγός του Αποέλ. Σάιμον Μιχαήλ πάει στο πλάι να επαναφέρει. Θα βρει τον Κίνγκ που έχει περάσει η αλλαγή στη θέση του Πάρκς. Ντέιβις για 3. Άστοχος, το rebound από τον Μπέικερ. Κούνας είχε δει την κίνηση του Φίλτς, αλλά ήταν μακαρισμένος εκεί. Το σέντερ του Αποέλ. Μπέικερ θα περάσει τώρα στον Φίλτς που θέλει να ποστάρει τον Κίνγκ. Είναι πιο δυνατός ο Μπέικερ από τον Κίνγκ και το αποδεικνύει όμως χάνει. Ήταν άστοχη η τελική του προσπάθεια. Ντέιβις. Έχουμε φάουλ από τον Γκάρι. Σπρώχτηκε είναι η αλήθεια ο Ντέιβις. Δίστασαν να το σφίριξουν οι διαιτητές. Εντάξει, τώρα που είδαμε και το replay. Σηκώνει λίγη συζήτηση. Όπως και να έχει, συνεχίζει το παιχνίδι. Εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης διαμαρτύρεται για το φάουλ που σφίριχτηκε. Σάιμον Μιχαήλ έτοιμος να επαναφέρει εκεί μπροστά από τον πάγκο του. Μπάλα στον Μπάρκερ που έχει επιστρέψει και αυτός στο παρκέ μετά από αρκετή ώρα. Μπουκάρ σε μια κίνηση που αρέσκεται να κάνει, αλλά είναι άστοχη. Ο Φίλτς μάζεψε το rebound. Ο Μουρ τρέχει, σταματάει ο Κίνγκ με τη βοήθεια και του Αμπούκαρ. Αμπούκαρ τώρα στη γωνία, προσποιείται στον Φίλτς. Κλέβουν οι παίκτες του Αποέλ με τον Κούνα. Ο Μουρ συμπληρώνει. Ξανά ο Κούνας. Ευθυνδιασμός. Σηκώνεται. Φάουλ θα πάρει ο Βασίλης Κούνας. Δεν θα βάλει και το καλάθι. Βλέπετε και την αγκαλιά που του προσφέρει εκεί ο Ανδρέας ο Πιλαβάς. Για την προσπάθεια, την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε ο Κούνας στην προηγούμενη φάση. Βλέπετε τον κύριο Κωνσταντινίδη να δίνει οδηγίες στον Φίλτς, ενώ ο Ντέιβις περιμένει να περάσει αλλαγή. Να δούμε σε ποιανού θέση του Αμπούκαρ. Χαμηλώνει το σχήμα εδώ. Όχι, τελικά ο Μπάρκερ είναι. Ο οποίος έφτασε στα 3 φάουλ. Σε αυτόν χρεώθηκε το φάουλ στην προσπάθεια του Κούνα. Έτσι, με 3 φάουλ ο Μπάρκερ θα πάει στον πάγκο. Φωνάζει ο κύριος Λιβαγιώτης και τον Ντέιβις να του πει κάποια λόγια για τον αγώνα και ο Κούνας στις δύο βολές. Ισοφαρίζει αρχικά, 34 όλα, με τον αρχηγό τον Πολίνα, αυτά τους 7 πόντους. Νάτος εδώ. Ζητά να σκουμπιστεί η μπάλα. Θα έχουμε έτσι μια μικρή διακοπή. Ο Αποέλ, ο οποίος σουτάρει από τις βολές με ένα ποσοστό στο 84%, έχει 5 στις 6. Έχει χάσει μία. Ο Κεραυνός έχει χάσει 2, αλλά έχει σουτάρει πολύ περισσότερες. Έχει σουτάρει 12 και έχει ευστοχίσει στις 10. 34 όλα. Θα χάσει και την δεύτερη βολή ο Βασίλης Κούνας. Την πρώτη ευστόχησε. 34 όλα λοιπόν. Σάιμον Μιχαήλ
με τον Μουρ, περνάει με τη βοήθεια του King το screen, παίζουν το pick and roll, ο King που το έχει το shoot από μέση και μακρινή απόσταση, θα βάλει ξανά τον κεραμνό μπροστά, εδώ ξανά το shoot του Anthony King που θα κάνει το 34-36, Κούνας θα πάρει foul από τον Σκοτ. Το πρώτο φάουλ του Σκοτ, τέταρτο ομαδικό, τρίτο ομαδικό για τον Κεραυνό. Ο Κούνας θα πάει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Ανδρέας Πιλαβά στην θέση του. Γκάρι Μουρ, να δούμε ποιος θα αναλάβει το βάρος των επιθέσεων τώρα. Στη θέση του Κούνα, εδώ ρίσκαρε να πατήσει την πλανή γραμμή ο Μουρ, δεν το έκανε. Πιλαβά για δύο, αστοχή. Ο Φίλτς προσπαθεί για το επιθετικό rebound με τη βοήθεια του Πιλαβά, θα το πάρει. Και στη συνέχεια έχει φάουλ από τον Ντέιβις, ο οποίος εδώ διαμαρτύρεται, λέει ότι βρήκε μπάλα. Βλέπετε εδώ, πολύ χαρακτηριστική κίνηση του Αμερικανού. Να δούμε εδώ ξανά. Ο Φίλτς βάζει και τα χέρια του Ντέιβις. Ήταν το σώμα του Φίλτς μπροστά, αδύνατο να το δούμε εμείς αν ήταν μπάλα ή όχι, όπως και να έχει. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Ο Φίλτς είχε πάρει θέσεις και βολές, αλλά ήταν τέταρτο ομαδικό για τον Κεραυνό. Πολύ ωραία στον Μπέικερ. Η ασίστα από τον Πιλαβά διάβασε την κίνηση του Μπέικερ και 36 όλα. Ο Μπέικερ που φτάνει τους 4 πόντους. Μιχαήλ στον Κίνγκ. Σκοτ. Αμπουκάρ στον Κίνγκ. Φάουλ από τον Πιλαβά, τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές όμως. Έχει 6 δευτερόλεπτα ο Κεραυνός και αυτό θα είναι το κέρδος για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Time out ζήσε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Να πάμε σε διαφημίσεις. Οι δύο ομάδες παίζουν δυναμικά, δεν διστάζουν να κάνουν φάουλ. Έχουν αρκετά φάουλ οι παίκτες των δύο ομάδων. Έχουν και από 4 συμπληρωμένα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. 36 όλα. Εδώ βλέπετε τον Φίλτς, ένας εκ των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών της αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά ο Αμπουκάρ είναι αυτός που έχει τους περισσότερους πόντους με 13 ο Αμπουκάρ, 12 ο Φίλτς. Και συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι μετά το time-out. Εδώ ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης που ζήτησε το time-out στην προηγούμενη φάση. Σάιμον Μιχαήλ θα επαναφέρει. Βρίσκει τον Αμπουκάρ. Σκοτ. Βρίσκει το διάδρομο. Πιλαβάς θα κάνει δεύτερο φάουλ πολύ γρήγορα και θα στείλει τον Σκοτ στη γραμμή των βολών. Το Αντουάν Σκοτ, το νέο απόκτημα όπως είπαμε και νωρίτερα του Κεραυνού, το τελευταίο απόκτημα για να είμαι πιο σωστός. Είναι το, η τέταρτη του εμφάνιση με την φανέλα του Κεραυνού. Κούνας επέστρεψε στο παρκέ στη θέση του Μουρ. Πιλαβάς θα παραμείνει στην πεντάδα. Ο Σκοτ θα χάσει την πρώτη βολή. Ο οποίος είναι καλό σουτέρ, αλλά ακόμα δεν το έχει δείξει στο 100% των δυνατοτήτων του. Έβαλε τη δεύτερη, 36-37, στο παιχνίδι με την Κόρμεντ, το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τετάρτης του Κεραυνού. Έβαλε δύο τρίποντα σε κέρια σημεία, όμως από εκεί και πέρα ήταν τόσο αποτελεσματικός. Εδώ ο Κούνας. Να κάνει το drive, η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό αλλά έφτασε στον Γκάρι, ο οποίος από τη γωνία αστοχεί. Φλέμινγκ
παλεύει για ένα επιθετικό rebound χωρίς επιτυχία. Σκοτ θέλει να φύγει στο εφνιασμό. Θα βγάλει στον Σάιμον. Ξανά η μπάλα στο Σκοτ αφού αυτή πέρασε από τον Ντέιβις. Μιχαήλ ξανά από τη γωνία για τρεις. Μέσα ο Σάιμον Μιχαήλ. 36-40. Το Μιχαήλ να φτάνει τους 5 πόντους με αυτό το τρίποντο. Το είδατε ξανά. Θα δούμε την απάντηση του Αποέλ, ο Μπέικερ. Ο Γκάρι θα περάσει στον Φίλτς, αυτός κλείσει και γρήγορα. Μπέικερ τώρα για τρεις, δεν θα απαντήσει. Γρήγορα στον ευνοιασμό η παίκτες του κεραμνού. Σκοτ σουτάρει χωρίς ψυχραιμία. Ακόμα ένα γρήγορο σουτ από τον Αντουάν Σκοτ. Λάθος θεωρώ αυτή την απόφαση του παίκτη του κεραυνού για γρήγορη εκτέλεση. Φυσικά αν έμπαινε θα μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό, όμως το αποτέλεσμα μετράει στο, ειδικά στο μπάσκετ. Μπέικερ τον Πιλαβά. Κούνας, υπάρχει φάουλ από τον Ντέιβις, ο οποίος διαμαρτύρεται. Ο Ντέιβις, ο οποίος φτάνει τα δύο φάουλ και θα στείλει τον Βασίλη Κούνα στη γραμμή των βολών. Ο Κούνας, ο οποίος έχει μία στις δύο ελεύθερες βολές. 5 στις 7 συνολικά ο Αποέλ. Κορονίδης επιστρέψει στο παρκέ, στη θέση του Σκοτ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Φλέμινγκ από πλευράς Αποέλ. Δεν την μέτρησε τη βολή αυτή ο κύριος Κούνελες. Παρά το γεγονός ότι ήταν άστοχη για τον Βασίλη τον Κούνα. Κάτι με τις αλλαγές εκεί συνεννοείται ο κύριος Κούνελες. Τώρα θα γίνει η αλλαγή λοιπόν ο Φλέμινγκ στη θέση του Μπέικερ. Και ο Κούνας στην επανάληψη της βολής, που θα είναι ξανά άστοχη. Ο κόσμος προσπαθεί να εμψυχώσει τον αρχηγό του Αποέλ. Θα μπει ήδη η τρίτη στην ουσία, δεύτερη κανονικά. 37-40. Που να στάνει τις 8 πόντους. Κορονίδης. Αμπουκάρ προσποιείται, θα πάρει το διάδρομο, να πετάξει έξω τον Κορονίδη, γρήγορα στον Ντέιβις, σουτάρ για τρεις, άστοχος, Αμπουκάρ. Πήρε φάουλ από τον Κούνα, ποιος έκτωσε αμέσως το χέρι του. Νομίζω περισσότερο για να χρεωθεί αυτό το φάουλ παρά ο Φίλτς, για να δούμε εδώ. Ήταν και ο Φίλτς κοντά, αλλά ναι, ο Κούνας είναι πεντακάθαρο ότι το κάνει αυτό στο φάουλ. Αμπουκάρ αστοχή στην πρώτη βολή, τον είδατε να τρέχει και προς την μπασκέτα. Κατάλαβε ότι η μπάλα δεν θα καταλήγει στο διχτάκι. Παραμένει το 37-40. Αυτή ήταν η 13η ελεύθερη βολή του κεραυνού, ο οποίος έχει ευστοχήσει στις 10. Και τώρα 11 στις 14 για την ομάδα του Σοβόλου. 37-41. Αλλαγή για τον κεραυνό. Κάτι λεκτικά λένε ο Κούνας με τον Λιβαδιώτη. Κάτι υπόθηκε εκεί και άναψαν τα αίματα. Ο κύριος Κούνελες προσπαθεί να διώξει τον Κούνα από εκεί. Αυτό συνεχίζει τα λέει. Ο κύριος Παπαδημητρίου τραβάει τον κύριο Λιβαδιώτη. Ο αρχηγός του Αποέλ. 37-41 το σκορ με αυτή τη μικρή διακοπή. Ανάψαν τα αίματα για κάποια δευτερόλεπτα. Κούνας χαμογελάει τώρα. Κορονίδης έχει μαζέψει τους συμπαίκτες του εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου και τα λέει. Αμπουκάρ θα περάσει αλλαγή τελικά.
Με τέσσερα γκάρντ αγωνίζεται ο Κεραυνός, με τον Ντέιβις να αναλαμβάνει την θέση του power forward, το τεσάρι. Center θα είναι ο King. Κορονίδης, Σκότ και Σάιμον Μιχαήλ θα είναι η τριάδα των γκάρντ. Χαμηλό σχήμα από τον κύριο Λιβαδιώτη. Το έχει δοκιμάσει αρκετές φορές και φέτος και πέρσι, όταν ήταν ο Νίκος Στυλιανού στην ομάδα. Εδώ βήματα από τον Fields. Ο διαιτητής από το Ισραήλ, ο κύριος Νίβ Μέισον, τα είδε, τα σφίριξε. Σκοτ με τον Γκάρι. Βγήκε ο Κορονίδης από τα σκριν και μάζε την μπάλα. Βρήκε και τον Κίνγκ, ο οποίος ήταν ξεμαρκάριστος, ο οποίος με ένα δυνατό κάρφωμα, κάρφωμα ψυχολογίας θα έλεγα, κάνει το 37-43. Κούνας θέλει να απαντήσει. Σηκώθηκε για ένα τρίποντο. Θα το κάνει τώρα. Άστοχο όμως. Ο Φίλς τρέχει και μαζεύει το επιθετικό rebound. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ του Φίλς πάνω στον Κορονίδη. Εδώ ο Άρης ο Κορονίδης, ποιος είχε πάρει θέση για το rebound. Ο Φίλς ήρθε, έπεσε πάνω του και τον κατεδάφισε. Εδώ μίλησε και λίγο η εμπειρία του Κορονίδη. Εδώ ξανά το κάρφωμα του Άντωνι Κίνγκ. Κορονίδης ο Ντέιβις. Κίνγκ βγαίνει για ένα screen, θα παίξουν το pick and roll. Σταμάτησε την τρίπλα ο Κίνγκ. Κορονίδης για τρεις με τη λήξη του χρόνου. Μέσα μετράει. 37-46. Το τρίποδο του Άρη του Κορονίδη στην εκνοή. 59 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Υπάρχουν βέβαια οι διαμαρτυρίες ότι ήταν εκπρόθεσμα το σουτ. Φλέμινγκ για τρεις. Δεν μπορεί ούτε αυτός. Rebound από τον Κορονίδη. Εδώ νομίζω έχουν χάσει την ψυχραιμία τους οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις και σουτ που δεν είναι προγραμματισμένα, να το πω έτσι. Εδώ τρομερό το stop του Fields στον Σάιμον Μιχαήλ. Ο Fields, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα εδώ. Εδώ γίνεται και συστάσεις, γιατί αμέσως μετά από αυτό, δεν προλαβαίνει η καμερά να το δείτε, τα είπε στον Σάιμον. Μια κίνηση που συνηθίζεται βέβαια να το βλέπουμε. Είδαμε ξανά το τρίποδο του Κορονίδη. Εξαιρετικό σουτέρ ο Άρης ο Κορονίδης. Και ειδικά όταν ο χρόνος τελειώνει, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Εδώ έξυπνα ο Φλέμινγκ χτύπησε την μπάλα στο σώμα του Κίνγκ, αλλά αυτή στη συνέχεια χτύπησε ξανά πάνω του και βγήκε μαζί της εκτός του αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Φλέμινγκ. Κορονίδης έτοιμος να επαναφέρει. Εδώ μια διευκρίνηση για τον χρόνο. 14 δευτερόλεπτα. 13 δευτερόλεπτα. Φωνάζει ο διαιτητής. Διορθώθηκε. Για να δούμε. Κύριος Χρήστου. Κορονίδης. Βγαίνει ο Κίνγκ ψηλά να δώσει ένα screen. Κορονίδης σουτάρει ξανά για τρεις. Θα το βάλει και αυτό. 37-49. Στο συν 12 ο Κεραυνός. Αμέσως time-out από τον κύριο Τόνι Κωνσταντινίδη. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες προς τον Ισραηλινό διαιτητή, από τον Φλέμινγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο.
Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον από Έλε Κεραυνός 37-49 χάρη σε ένα ξέσπασμα του Κεραυνού στα τελευταία λεπτά που με συνεχόμενα τρίποντα από τον, κυρίως από τον Άρη τον Κορονίδη έστειλε την διαφορά στους 12 πόντους. Έξαλλο στον πάγκο του ο κύριος Κωνσταντινίδης. Τα λέει, δεν βλέπω σε ποιον τα λέει σε τόσο έντονο ύφος. Το παιχνίδι που συνεχίζεται όμως 17 δευτερόλεπτα για τον Αποέλ για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Έχει περάσει και ο Γιώργος Νεοφύτου στο παρκέ για τον Κεραυνό και ο Χρήστος Λοϊζίδης. Εδώ ο Γκάρι, να δούμε ποιος θα πάει την τελευταία επίθεση, ο Μουρ μάλλον. 2 δευτερόλεπτα, σηκώνεται ο Μουρ, σουτάρει για 3 άστοχα, ριμπάω τον Κορονίδη, δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. 37-49 θα είναι το σκορ του ημιχρόνου με τον Κεραυνό να κατορθώνει να ανοίγει μια διαφορά 12 πόντων στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, εκεί που είχαμε ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι, ένα ξέσπασμα με κύριο παράγοντα τον Άρη τον Κορονίδη και τα τρίποντα τα συνεχόμενα που πέτυχε, έστειλε τη διαφορά στους 12 πόντους. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο για να δώσουμε και κάποια στατιστικά του αγώνα. Μπάρκερ, λάθος από τον Σάιμον Μιχαήλ. Επαναφορά με τον Μουρ να υποδέχεται την μπάλα από την πάσα του Μπέικερ. Χωρίς πότε δύο ομάδες στο πρώτο μισό λεπτό. Ιερονιμίδης, Φίλτς ξανά. Ιερονιμίδης θα κάνει τον drive. Έκλεισε το διάδρομο τόσο King όσο και ο Μπάρκερ εκεί. Σουτ ο Μπέικερ για 3 άστοχο. Ο Φίλτς έχει πάρει καλή θέση, αλλά δεν θα πάρει το rebound και στη συνέχεια θα διώξει και την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Ντέιβις. Κατοχή για τον Κεραυνό. Σάιμον Μιχαήλ, υπάρχει πίεση σε όλο το γήπεδο από τα γκάρ του Αποέλ. Μπάρκερ στον Ντέιβις. Ο Κίνγκ τώρα, Σάιμον Μιχαήλ σουτάρει για 3, ήταν εξεμακάριστος και ευστόχησε. 37-52 με τον Σάιμον να φτάνει τους 8 πόντους. Σημαντική η προσφορά του Σάιμον σε αυτό το παιχνίδι και στο σκοράρισμα. Συνήθως τον έχουμε δει στα αμυντικά καθήκοντα να παίρνει παραπάνω συμμετοχή στο παιχνίδι του Κεραυνού. Σήμερα όμως είναι και στο σκοράρισμα παρόν. Μουρ με τον Ιερονιμίδη. Ο Μπέικερ ζητά από τον Φίλτσα, πάει χαμηλά. Ο Ιερονιμίδης για 2 από τη γωνία άστοχος. Ο Πόελ έχει ξεκινήσει πολύ άστοχα αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάκερ στον Κίνγκ. Πάει να βρει τον Αμπουκάρ. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές εκεί. Μπάλα είναι εκτός για τον Αμποέλ. Ζητάει τεχνική ποινή ο κύριος Κωνσταντινίδης, γιατί θεώρησε ότι έκανε θέατρο ο παίκτης του Κεραυνού. Εδώ ο Αμπουκάρ, ο οποίος διαμαρτύρεται στον κύριο Χρήστου ότι σπρώχτηκε. Εδώ βλέπετε τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο προηγούμενο παιχνίδι του Αποέλ δηλαδή. Εδώ βλέπουμε ξανά, εντάξει, ήταν σπρώξιμο για να πέσει έτσι ο Αμπουκάρ, ίσως το εκβίασε περισσότερο παρά έγινε. Συστάσεις προς τον πάγκο του Αποέλ και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι αφού σκουμπιστεί όμως και το παρκέ. 37-52 το σκορ. Βλέπουμε εδώ ξανά την μπάσα. Ο Ιερονιμίδης βάζει λίγο και το χέρι του, αλλά να δούμε εδώ ξανά. Εντάξει, δύσκολο να το πούμε εκεί. Ο Ιερονιμίδης φαίνεται να βάζει το χέρι, αλλά ίσως να ήταν και λίγο υπερβολικό το πέσιμο του Αμπουκάρ. Όπως και να έχει,
Συνεχίζουμε το παιχνίδι τώρα με τον Fields έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα από την baseline στον Μουρ. Η πίεση, βλέπετε την πίεση από τον Σάιμον Μιχαήλ. Το έχει αυτό ο Σάιμον. Μπέικερ. Ιερονιμίδης. Νεαρός που παίρνει χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ήταν και στην προεπιλογή της Εθνικής. Είχε την ατυχία του τραυματισμού. Πριν ο κύριος Λίνος Γαβρίλ επιλέξει την τελική του ομάδα. Γι' αυτό είναι και δεμένο το πόδι του νεαρού. Κάτω δεξιά, αν θα το ξαναδείτε, θα φανεί στην κάμερα να το δείτε. Εδώ, το δεξί του πόδι. Προστατευμένο να μην πάθει κάτι παρόμοιο, κάποια υποτροπή ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε το παιχνίδι. Ρονιμίδης από την baseline θα επαναφέρει. Θα φτάσει μπάλα στον Fields. Τον βρίσκει, όχι, δεν τον βρήκε τον Γκάρι, όμως από τα χέρια του Μπάρκερ. Θα περάσει εκτός. 9 δευτερόλεπτα για τον Αποέλ. Ο οποίος δεν έχει πετύχει πόντο ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλτ στον Μουρ. Θα αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο καλά. Θα πάρει και το φάουλ. Επιτέλους ένα καλάθι για τον Αποέλ. Ανάσα για τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ειδικά που ήρθε και αυτό το φάουλ. Εδώ ο Μουρ το πανηγύρισε αυτό το καλάθι. Τρίτο φάουλ του Ντέιβις. 3 έχει και ο Μπάρκερ και ο Κίνγκ και ο Πάρκς για την ομάδα του Κεραυνού. Θα βάλει και τη βολή ο Μουρ. Θα μειώσει στους 12, 40-52. Αυτό το έμεσο τρίποντο του γκάρ του Αποέλ. Ο οποίος θυμίζω ότι είχε εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία επικράτησε νωρίτερα της Ένωσης Νέου Παραλιμνίου. Εδώ υπάρχει φάουλ εκτός φάσης από τον Πάρκς. Από τον Μπέικερ, το αριθμό 32, που φτάνει και αυτός στα 3 φάουλ, ο πρώτος παίκτης του Αποέλ που φτάνει τα 3 φάουλ. Ντέιβις έτοιμος να επαναφέρει από την baseline, εδώ στον Πάρκς. Μπάρκερ, Ντέιβις, βράσκει ωραία τον Πάρκς, ο οποίος προσπάθησε να καρφώσει, πήρε το φάουλ. Όμως δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι, θα έχει 2 βολές ο Τέρελ Πάρκς. Το ξανά, η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι από αυτή την προσπάθεια για να καρφώσει ο σέντερ του Κεραυνού. Είναι το 4ο φάουλ του Μπέικερ, ο οποίος θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα τα 2 φάουλ αυτά και θα πάει στον πάγκο. Ο Πάρκς θα βάλει την πρώτη βολή, 40-53. Πρώτη φορά που βρίσκεται στην γραμμή των βολών ο Τέρελ Πάρκς. Θα τις βάλει και τις 2, 40-54. Ο Πάρκς, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους. Και έχει και 7 rebound. Είναι πολύ κοντά σε ένα double-double ο παίκτης του Κεραυνού. Ιερονιμίδης για 3. Άστοχος. Rebound από τον Πάρκς. Μιχαήλ. 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Μουρ είναι κολλημένος πάνω στο Μιχαήλ. Ο Πάρκς δίνει ένα screen. Θα παίξουν το πικέντρο οι δυο τους. Αστοχή όμως ο σέντερ του Κεραυνού. Απογοήτευση από τον κύριο Λιβαδιώτη στον πάγκο του Κεραυνού. Και στη συνέχεια φάουλ από τον Σάιμον Μιχαήλ. Ο οποίος έξυπνα και χωρίς να χρειωθεί αντιαθλητικό σταμάτησε τον ευθυνιασμό του Αποέλ. Πρώτο φάουλ για τον Μιχαήλ. 6-47 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τρίτο φάουλ ομαδικό για τον Κεραυνό. Εδώ ο κύριος Λιβαδιώτης. Ο Μουρ. Φλέμινγκ γρήγορα στον Γκάρι. Αυτός προσποιείται, θα μπει προς τα μέσα. Πασάρει στο Φλέμινγκ. Ο Πάρκς σταματάει. Μπάρκερ στον ευθυνιασμό. Αποφεύγει τον αντιπαλό του. Καλάθι και φάουλ. Ναι. Επιθετικό φάουλ του Μπάρκερ. Ο οποίος, για να δούμε το ξανά.
τέταρτο φάουλ του Μπάρκερ. Θα πάει στον πάγκο. Ο Σκότε στο παρκέ. Εδώ χρειάζεται και αυτό το σπρόξιμο στον Γκάριο σε επιθετικό φάουλ. Παραμένει το 40-54. Ο Μουρ. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Φλέμινγκ, όμως κατορθώνει με κάποιο τρόπο και εδώ είναι διατηρεί. Τελικά αυτή καταλήγει στον Σκοτ. Μιχαήλ αφήνει στον Σκοτ για να κατεβάσει. Ο Σκοτ με τον Γκάρι να τον πιέζει. Ντέιβις κλείνεται ωραία double team εκεί. Θα του κλέψουν και την μπάλα παίκτης από ελ. Καλή αμυντική λειτουργία από τους παίκτες από ελ. Βγήκε αμέσως το double team πάνω στον Ντέιβις. Τρίποντο από τον Γκάρι άστοχο. Συνεχίζει το κρεσέντο των άστοχων τρυπώντων η ομάδα του Αποέλ. Έχει ένα στα 14 με αυτό. Αμπουκάρ, ποιος έχει ώρα να φανεί. Βάζει πλάτη, γυρίζει, περνάει τον αντιπαλό του, αστοχή όμως. Τριμπάουντ από τον Γκούνα, θέλει να φύγει σε αυθνιασμό. Σκότ είναι κοντά του, βρίσκει ωραία τον Μουρ, καλάθι κεφάλι από τον Μουρ. Που τα κάνει το 42-54. Ο Μουρ εδώ, όπως και στην προηγούμενη φάση, πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Ντέιβις που είναι το τέταρτο. Αρχίζουν και φορτώνονται φάουλ οι παίκτες του Κεραυνού. Και να δούμε πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό ο κύριος Λιβαδιώτης ή αν θα γυρίσει σε πλεονέκτημα για την ομάδα του κυρίου Κωνσταντινίδη. 42-54 και μία συμπληρωματική βολή από τον Μουρ. Εδώ ο Ντέιβις ο μπάγκο, φορτωμένος 4 φάουλ και αυτός όπως και ο Μπάρκερ δίπλα του. Μέσα και η βολή. 43-54 διαφορά στους 11. Μπουκάρ πάει να επαναφέρει στον Σκοτ. Και τώρα ο Σάιμον θα κατεβάσει την μπάλα με την επιτήρηση του Μουρ. Κορονίδης. Βγήκε νέο double team εκεί πάνω το. Το αφήσαν γρήγορα οι παίκτες από ελ, καθώς έμενε μόνος του ο Αμπουκάρ. Σάιμον Μιχάλη για τρεις άστοχος. Rebound από τον Γκάρι μακρινό. Ο Μουρ βλέπει τον Γκούνα. Αυτός θα πάρει τον drive. Σταματάει γρήγορα η πάσα στην αδύνατη πλευρά σου για τρεις. Μέσα από τον Γκάρι. Επιτέλους τρίποντο θα πει εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης. Το δεύτερο που πετυχαίνει η ομάδα του Αποέλ στο παιχνίδι. 2 στα 15. Μόλις και 46-54 time out από τον κύριο Λιβαδιώτη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο Κίτιον, εδώ στην Λάρνακα που διεξάγεται το Λευκοσιάτικο ντέρμπι ανάμεσα σε Αποέλ και Κεραυνό. 46-54 το σκόρο με τον Αποέλ να κάνει ένα 7-0 στο τέλος του σε αυτό το δεκάλεπτο προς το τελευταίο 1,5 περίπου λεπτό και να καταφέρνει να κλείνει την διαφορά με 46-54, μια διαφορά που άνοιγε επικίνδυνα υπέρ του Κεραυνού. Το εύστοχο τρίποντο του Γκάρι που ήταν μόλις το δεύτερο στο παιχνίδι από πλευράς από ΕΛ είναι αυτό που ανάγκασε τον κύριο Λιβαδιώτη που τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο να πάρει time out καθώς βλέπει ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει δυνάμεις, έχει τον τρόπο να επιστρέψει σιγά σιγά στο παιχνίδι, να ροκανίσει την διαφορά. Κάτι που σίγουρα ο προπονητής του Κεραυνού δεν θέλει να επιτρέψει να γίνει. Εδώ ο Κορονίδης πετάει απέναντι στον Μιχαήλ και αυτός αμέσως τον Πάρξ, ο οποίος θα σκοράρει 46-56.
Ο Πάρκς, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά σήμερα, φτάνει τους 10 πόντους, έχει και 9 rebound, είναι μόλις ένα rebound πίσω από το double-double. Να δούμε εδώ τον Μουρ. Γρήγορη μπάλα στον Φλέμινγκ, κάνει το drive, ωραία κίνηση από τον Φλέμινγκ, ο οποίος στον αέρα έκανε και ένα σπάσιμο της μέσης, κάνει το 48-56, ξανά βλέπετε. Ο Φίλς, ο οποίος φτάνει τους μόλις 4 πόντους, αλλά και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο τέλος είχε πάρει μπροστά και είχε βάλει αρκετούς πόντους. Εδώ πολύ ωραία κίνηση από τον Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος έκανε τον drive, άφησε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι με αλλαγή χεριού και ξανά η διαφορά στους 10-48-58. Και Ραμνός που θα έχει σαν πρώτο στόχο να κρατήσει αυτή τη διαφορά κοντά στους 10 πόντους για να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και να πάρει την πολυπόδητη εκτός έδρας νίκη επί του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και το τρίποντο που έχασε ο Φλέμινγκ στην προηγούμενη φάση. 3 λεπτά ακριβώς για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να σφίξει κι άλλο την αμυνά του. Τα είχε πάει εξαιρετικά για λίγο. Εδώ ο Πάρκς όμως βρέθηκε ξεμακάριστος, ξεχασμένος θα έλεγα, κάτω από το καλάθι. Ο Κούνας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, εκτός από φάουλ. Ο Πάρκς έβαλε και το καλάθι, πήρε και την μία βολή. Τρίτο φάουλ για τον Βασίλη Κούνα, τριτομαδικό για τον ΑΠΟΕΛ. Και μία συμπληρωματική βολή για τον Πάρκς, ο οποίος ήταν τους 12 πόντους. Θεοχαρίδης στο πακέ στη θέση του Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος δέχεται και πρώτες βοήθειες εκεί χαμηλά στο αριστερό του πόδι. Να δούμε την συμπληρωματική βολή του Πάρκς. Μέσα, 48-61. Το κέρδος του Κεραυνού από τις δύο τελευταίες φάσεις ήταν αυτοί οι 5 πόντοι που ανοίξαν ξανά τη διαφορά. Ενώ αντίθετα ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να απαντήσει ούτε τώρα με τον Φλέμινγκ. Ο Κεραυνός, ο οποίος υπερισχύει και στα rebound, το υπερίσχυε από το ημίχρονο, είχε 22-10. Ενώ τώρα υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Φλέμινγκ. Τρίτο φάουλ του Φλέμινγκ, θα περάσει αλλαγή. Ο Μπέικερ επιστρέφει στη θέση του. Τα rebound τώρα είναι 13 για τον ΑΠΟΕΛ και 27 για τον Κεραυνό. Σκοτ στον Αμπούκαρ, ο οποίος σηκώνεται για 2 και ευστοχή. 48-63, μέσος time-out από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Βλέπει ότι η ομάδα του δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να αντιμετωπίσει την ομάδα του Κεραυνού, η οποία έχει υπερισχύσει στα rebound και κάνει και καλή δουλειά στα shoot 2 πόντων. Πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Κίτιον. Εδώ λοιπόν ο Κεραυνός άνοιξε την διαφορά και την έφτασε στους 15 πόντους, 48-63, με τον Κεραυνό να κάνει ένα 7-0, απαντώντας ένα προηγούμενο 7-0 που είχε κάνει ο ΑΠΟΕΛ. Έτσι θα έχει μπει σε θέση οδηγού για τα τελευταία 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Να δούμε αν έχει τη δύναμη ο ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει στο παιχνίδι. Βλέπετε τον κύριο Κωνσταντινίδη εμφανώς προβληματισμένο από την εμφάνιση της ομάδας του. Ο Μουρ έχει παραλάβει την μπάλα για την συνέχεια του αγώνα. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος σουτάρει με ποσοστά 65% στα
δίποντα και μόλις 11 στα τρίποντα. Για να δούμε αν θα το βελτιώσει αυτό ο Κούνας. Όχι, ούτε τώρα. Έχει 2 στα 18 τρίποντα ο Αποέλ. Πραγματικά τραγικό ποσοστό. Για να δούμε ο Αμπουκάρ από την άλλη. Άστοχος και αυτός. Το rebound από τον Γκάρι. Φεύγει γρήγορα ο Μουρ στον Κούνα. Ο Κούνας θέλει να κάνει σουτ. Τελικά ο Μουρ πήγε να περάσει στον Φίλτς. Έκοψε εξαιρετικά ο Πάρκς. Κορονίδης 1 και 20 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στον Πάρκς αυτό σηκώνεται, αστοχή, rebound από τον Φίλτς. Ο Κούνας. Εδώ υπάρχει φάουλ του νεοφύτου πάνω στον Φίλτς, η προσπάθειά του να περάσει από το screen. Εδώ ξανά παρέσυρε τον center του Αποέλ. Βλέπετε και πώς τον κοιτάει ο Φίλτς. Ο Φίλτς ο οποίος έχει 12 πόντους και 5 rebound. Είναι στην γραμμή των βολών. Ο κεραυνός έχει συμπληρώσει τα 5 εδώ και αρκετή ώρα. Όμως ο Αποέλ τώρα το εκμεταλλεύεται αυτό το bonus. Βάζει την πρώτη βολή, 49-63. Ο Φίλτς που φτάνει τους 13. Μέσα και η δεύτερη, ο Φίλτς ο οποίος φτάνει τους 14 πόντους. 50-63 και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Σκοτ χάνει την μπάλα υπό την πίεση του Κούνα. Ο Γκάρι στη γωνία κοιτάει τον Φίλτς αλλά δεν μπορεί να την περάσει την μπάλα. Είναι ο Πάρκς μπροστά του. Τώρα είχε πάρει σωστή θέση ο Φίλτς, όμως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στα χέρια του από την πίεση του Πάρκς. Πάλα πέρασε εκτός, ο Φίλτς ζήτησε φάουλ γιατί του τραβήχτηκε η φανέλα σύμφωνα με τον παίχτη. Όμως ο διαιτητής δεν σφίριξε κάποια παράβαση. Νεοφύτου στον πάγκο. Ο Ντέιβις επιστρέφει στο παρκέ. Σάιμον Μιχαήλ. Τον Κορονίδη, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος, στο τρίτο δεκαλέπτου, ο Κορονίδης ξανά. Πήγε να βρει τον Πάρκς, έκλειψε ο Κούνας, 18 δευτερόλεπτα, πάει γρήγορη επίθεση από ελ, καρφώνει ο Φίλτς, εντυπωσιακά, νομίζω κυρίως για θέμα ψυχολογίας. 9 δευτερόλεπτα για το τέλος, δεν το έχουν αντιληφθεί οι παίκτες του κεραυνού ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Κορονίδης, 3 δευτερόλεπτα, 2. Ντέιβις με την εκπνοή σου τάρια 3. Μπάλα να πηδά και βγαίνει εκτός. Αυτό θα είναι λοιπόν το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Αποέλ κατόρθωσε και έκλεισε κάπως τη διαφορά στους 11. 52-63. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο.
Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον, το καλάθι του Fields, το κάρφωμα μάλλον του Fields, το οποίο έκανε ένα μικρό σερί 4-0 ως απάντηση στο 7-0 που είχε κάνει ο Κεραυνός νωρίτερα. Έφερε το σκορ στο 52-63, αλλά δεν είναι αυτό που ο λόγος που το αναφέρω. Ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί το κάρφωμα αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στην μπασκέτα. Αυτό το δυνατό κάρφωμα και το τράβηγμα που έκανε εδώ, αυτό εδώ ακριβώς το τράβηγμα που έκανε ο Fields έχει δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα στην μπασκέτα. Έτσι θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση ώσπου να διορθωθεί το πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι φτιάχτηκε. Θα δούμε σε λίγο. Ο Κεραυνός προηγείται με 63-52, έχει συντηρήσει αυτό που είχε καταφέρει στο τέλος του δεύτερου δεκαλέτου, δηλαδή να ανεβάσει μια διαφορά με ένα ξέσπασμα στους 12 πόντους. Εκείνο το σημείο έκανε το σκόρ 37-49, έχει κρατήσει αυτή τη διαφορά, εκεί γύρω στους 11 είναι τώρα. Να δούμε αν ο ΠΟΕΛ θα έχει τη δύναμη να επιστρέψει στο παιχνίδι. Δείχνει σε στιγμές ότι τα καταφέρνει, όμως όποτε κάνει ένα σερί ο ΑΠΟΕΛ αμέσως έρχεται ο Κεραυνός και απαντάει. Εδώ ξανά το κάρφωμα, πολύ δυνατό κάρφωμα του Fields, ο οποίος δημιούργησε το πρόβλημα στην μπασκέτα. Ακόμα δεν έχει διορθωθεί τελικά. Έχουμε, βλέπετε εδώ, τους υπεύθυνους του σταδίου να προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Ο Fields, ο οποίος έφτασε τους 16 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ. Εδώ ο κύριος Τόνι Κωνσταντινίδης, με τον βοηθό του τον Χάντι Ελχάτζ εκεί. Τα λένε. Ο κύριος Κριστόφορος Λιβαδιώτης. Και ο Αμπουκάρ δίπλα του. Ο Αμπουκάρ, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους. Το καλάθι σηκώνεται τώρα. Φαίνεται ότι εκ πρώτης όψεως διορθώθηκε το πρόβλημα. Θα έρθουν βέβαια και οι διαιτητές να κάνουν την μέτρηση για να συνεχιστεί ο αγώνας μας. Όλα φαίνεται να είναι εντάξει. Ο κύριος Κουνελές περιμένει το τελικό ok. Το δίνει τώρα ο Άρης ο Κορονίδης, έτοιμος στο κέντρο του γηπέδου να επαναφέρει. Βλέπετε εδώ. Θα δώσει ο Σάιμον Μιχαήλ και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα που σας φέρνει κοντά σας στη σειρά προϊόντων αντρικής περιποίησης Nivea Men. Κορονίδης. Ο Αμπουκάρ ποστάρει εκεί τον Γκάρι. Η μπάλα φτάνει στον Ντέιβις που σουτάρει για τρεις. Μέσα. Τρίποντο από τον Ντέιβις. Ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. Και στη συνέχεια κλέβει ο Σάιμον Μιχαήλ. 52-66. Πολύ καλή άμυνα από τον Μιχαήλ. Πάρκς, ο οποίος έχει φτάσει στο double-double που λέγαμε νωρίτερα. 13 πόντους, 10 rebound. Ο Αμπουκάρ θα κάνει λάθος σε αυτή τη φάση. Εδώ ξανά το τρίποδο του Ντέιβις. 52-66. Ο Γκάρι στον Κούνα. Ο ΑΠΟΕΛ που την επόμενη αγωνιστική θα πάει στο Αυγόρου για να αντιμετωπίσει την ένωση νέων παραλιμνίου. Ο Κεραυνός υποδέχεται τον Απόλλωνα στον Στρόβολο. Ο Κούνας περνάει και σκοράρει. 54-66. Ο Κούνας φτάνει τους 10 πόντους. Έχει και 3 assist. Ένα rebound. 54-66 λοιπόν. Και ο Σάιμον Μιχαήλ υπό την πίεση του Μουρ. Κλείνεται εκεί σε ένα double team. Γρήγορα στον Ντέιβις. Έχουμε επανάληψη στις προηγούμενες φάσεις. Όχι. Rebound από τον Μουρ που τρέχει στον ενθουσιασμό. Θέλει να τρέξει ο Αμπουέλ τώρα. Και πρέπει να τρέξει από εδώ τώρα και καλάθι και φάουλ από τον Μουρ. Κορονίδης μένει με ψηλά τα χέρια, δεν δέχεται ότι έκανε φάουλ στον Αμερικανό του ΑΠΟΕΛ. Εδώ όμως
Είδαμε ότι κινήθηκε ο Κορονίδης. Ο King επιστρέφει ύστερα από πάρα πολύ ώρα. Φορτωμένος βέβαια με τρία φάουλ ο center του Κεραυνού. Θα παίξει με δύο center τώρα ο κύριος Λιβαδιώτης. Ο King και ο Parks. Ο Αμπουκάρ θα πάει στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Ο Μουρ θα βάλει και τη βολή. Η διαφορά θα πέσει στους 9, 57-66. Μιχαήλ, 8 και 20 για το τέλος. Parks, ξανά ο Μιχαήλ, κλείνεται, θα βγάλει στον Κορονίδη. Το κάνει ωραία κίνηση σουτάρια, 3 αστοχή. Ο Ντέιβις παίρνει επιθετικό rebound. Και ο Σάιμον Μιχαήλ σε νέα επίδεση για τον Κεραυνό. Περνάει ωραία στον Parks, αυτός γυρίζει, θα χάσει από τον Μπέικερ. Κούνας, γρήγορα στον Γκάρι, που σουτάρει για 3, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και ο King μαζεύει το rebound. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο για την ομάδα του Αποέλ. Ο Κούνας έπεσε γρήγορα στον Ντέιβις, του κάνε φάουλ. Το τέταρτο φάουλ του Βασίλη Κούνα. Μαζί με τον Μπέικερ είναι οι δύο παίκτες που έχουν από 4. Από την άλλη έχουμε τον Ντέιβις και τον Μπάρκερ. Από 4 φάουλ, ο Ντέιβις που είναι στο παρκέ. Κορονίδης πάει να επαναφέρει. Εδώ. Στον Parks. Αλλάζει ξανά με τον Κορονίδη. Μιχαήλ παίρνει την εσωτερική, παίρνει και φάουλ. Χαμηλά λέει το φάουλ ο κύριος Κουνελές. Άρα η μπάλα θα παιχτεί από την baseline. Το φάουλ είναι από τον Fields. Και αυτό θα είναι πρόβλημα. Όχι, είναι δεύτερο. Δεν έχει πρόβλημα ο Fields. Σάιμον Μιχαήλ απορεί. Θεωρεί ότι ήταν στον αέρα το φάουλ, άρα ήθελε βολές. Δεν το δέχεται αυτό ο κύριος Κουνελές. Τώρα γράφεται και στον πίνακα το φάουλ του Fields και συνεχίζει το παιχνίδι μας με τον Μιχαήλ να έχει ξανά την μπάλα. Ο Μουρ είναι πάνω του, Ντέιβις κάνει πέντε εσωτερική. Η μπάλα φτάνει έξω στον Σάιμον που σουτάρει για 3 και φτωχή ο Σάιμον. Ο Μιχαήλ κάνει το 57-69. 13 πόντους από τον Σάιμον. Γρήγορη επίδεση για τον Αποέλ με τον Fields, τον Κούνα να κάνει το 59-69. Εδώ ξανά ο Κούνας. Ο Fields ήταν από πίσω. Ο Κούνας έβαλε το καλάθι. Σάιμον Μιχαήλ. Βλέπετε και το τρίποντο που πέτυχε πριν τον ευνηδιασμό του Κούνα. Ο Ντέιβις σηκώνεται follow από τον Parks. 59-71, Κεραυνός που δείχνει να έχει απαντήσεις στις επιθέσεις του Αποέλ. Συντηρεί την διαφορά εκεί κοντά στους 11 πόντους, 10-11 πόντους. Ο Φίλς χαμηλά, έχει Σάιμον και Κορονίδη δίπλα του. Κανένας από τους δύο δεν μπορεί να σταματήσει τον αέρα τον Φίλς, έτσι επιλέξε να του κάνουν φάουλ. Τρίτο φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ. Ο Κορονίδης πάει στον πάγκο, ο Μπάρκερ θα επιστρέψει στο παρκέ. Ο Μπάρκερ που έχει 4 φάουλ, θυμίζουμε, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Κούνας, επαναφέρει στον Fields. Ο Μουρ στον Γκάρι. Ο Μουρ για 3, άστοχο και αυτό. Rebound από τον Κεραυνό, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχος ο Αποέλ από την γραμμή του τριπόντου. Έχει 2 στα 20 σούτ 3 πόντων. Πραγματικά απογοητευτικό σήμερα. Parks. Σηκώνεται αστοχή. Rebound από τον Μπέικερ ανάμεσα στον King και στον Parker. Κούνας περνάει χαμηλά στον Fields. Αυτός θέλει να ποστάρει το King. Γυρίζει αστοχή. Rebound από τον Davis. Ηρεμεί το παιχνίδι ο Σάιμον Μιχαήλ στον Parker. Πλησιάζουμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.
τον κεραυνό. Εδώ ο Μπάρκερ θα χάσει την μπάλα, αλλά με φάουλ. Εδώ ξανά ο Μπάρκερ χρεώθηκε φάουλ ο Μουρ. Πρώτο του μόλις, δεν ανησυχεί. Τρίτο όμως ομαδικό για τον Αποέλ. Ο Πάρκς θα πάει στον πάγκο. Ο Αμπουκάρ θα περάσει τη θέση του. Ντέιβις επαναφέρει στον Κίνγκ. Σάιμον ο Μιχαήλ. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Σάιμον σήμερα. Ντέιβις. Στον Κίνγκ που σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Άστοχα. Παίρνει όμως επιθετικό rebound. Επιμένει νέο άστοχο σουτ. Ο Μπέικερ δεν μπορεί να συγκρατήσει το rebound. Η μπάλα θα σκάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των ερυθροκίτρινων και ο Ιερονιμίδης θα περάσει στον πάγκο, θα επιστρέψει ο Βασίλης ο Κούνας. Ο Μπάρκερ θα επαναφέρει από την baseline, βλέπει και τον Κούνα να πιέζει. Βρίσκει τον Ντέιβις. Μπάρκερ, 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού. King από μακριά σουτάρει για 2 και αυστοχή. Το είπαμε και στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχει πολύ καλό σουτ από μέση και μακρινή απόσταση ο Anthony King. Εδώ τον βλέπετε, τον αφήνει ο Τόλης ο Κασκύρης και ο King τιμωρεί. 59-73. Πάμε σε διαφημίσεις καθώς υπάρχει time out. Επιστρέψαμε στο Κίτιον, εδώ στην Λάρνακα. Ο κεραυνός συνεχίζει να προηγείται με 73-59 του Αποέλ. Πάει σταδιακά προς την μεγάλη νίκη στην τυπικά έδρα του Αποέλ. Ο τιμωρημένος Αποέλ συνεχίζει να αγωνίζεται εκτός έδρας ουσιαστικά. Ο κεραυνός λοιπόν, χάρη στο ξέσπασμα που είχε κάνει στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, όπου είχε ανοίξει μια διαφορά 12 πόντων, την έχει συντηρήσει μέχρι αυτό εδώ το σημείο, με τον Αποέλ να μην βρίσκει τον τρόπο να κλείσει την διαφορά ή όποτε το έχει καταφέρει αυτό να την κλείσει λίγο. Ο κεραυνός έβρισκε αμέσως απάντηση. Κούνας για 3, ευστοχή. 62-73. Τρίτο τρίποντο για τον Αποέλ σε 21 προσπάθειες. Να δούμε εδώ το φάουλ του Βασίλη Κούνα, το οποίο είναι και το πέμπτο του αν δεν κάνω λάθος. Κακή επιλογή εδώ από τον Κούνα, ο οποίος πήγε και έβαλε το χέρι του πίσω από τον Μπάρκερ χωρίς λόγο. Πέμπτο φάουλ για τον Βασίλη Κούνα, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι έχοντας 12 πόντους, 15 πόντους, ένα rebound και 3 assist. Ο Μπάρκερ θέλει να κάνει τον drive, θα βγάλει έξω στον Αμπουκάρ, θέλει να απαντήσει αυτό στο τρίποντο και θα το κάνει. Τρομερός ο Αμπουκάρ. Φτάνει τους 19 πόντους. Εδώ ξανά το σουτ του Αμπουκάρ. 62-76 είναι αυτό που λέγαμε και πριν το τρίποντο του Κούνα, ότι όποτε ο Αποέλ έβρισκε τρόπο να κλείσει τη διαφορά, ο κεραυνός αμέσως έβρισκε απάντηση. Φλέμινγκ γρήγορα την μπάλα έξω. Σουτάρει για 3 ο Μπέικερ. Άστοχα. Κασκύρης προσπάθησε για ένα επιθετικό rebound χωρίς επιτυχία. Μπουκάρ μάζεψε την μπάλα. Μιχαήλ. Συνεννοείται με τον Ντέιβις. Περνάει την μπάλα στον Μπουκάρ. Φάουλ από τον Κασκύρη. Πέμπτο ομαδικό για τον Αποέλ. Ο Μπουκάρ θα πάει στην γραμμή των βολών. Κακό φάουλ και αυτό από τον Τόλι Κασκύρη. Ας στείλει τον Αμπουκάρ στην γραμμή των βολών. Εδώ
ο Μοχάμεντ Αμπουκάρ, ο οποίος όταν βρίσκεται στην ημέρα του δεν σταμάτιεται εύκολα. Θα χάσει όμως την βολή. Σήμερα είναι η τρίτη που χάνει, έχει 6 στις 9. Και τώρα 7 στις 10, έχει 2 στα 3 τρίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα. 17 πόντους σύνολο. Εδώ ο Ντέιβις έκλεψε την μπάλα. Στη συνέχεια αυτή χτύπησε στο πόδι του Γκάρι. Κατέληξε εκτός. 62-77. Κατοχή για τον Κεραυνό που φαίνεται ότι ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Και το ελέγχει χάρη στα rebound που έχει μαζέψει. Έχει 37 έναντι μόλις 17. Η ομάδα του Στροβόλου 20 rebound περισσότερα. Είναι πολύ πιο εύστοχη στα τρίποντα, έχοντας 11 στα 23 έναντι στα μόλις 3 στα 20 που έχει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Φίλτς και ο Ιερονιμίδης στο παρκέ, στη θέση του Φλέμινγκ και του Κασκίρη. 3 και 18 για το τέλος, ο Μπάρκερ επαναφέρει στον Κίνγκ. Μπάρκερ ξανά, η Ιερονιμίδης θα κάνει φάουλ, βολές για τον Μπάρκερ. Δεύτερο φάουλ του Ιερονιμίδη. Ο Μπάρκερ, ο οποίος χρειώθηκε γρήγορα φάουλ στο σημερινό παιχνίδι, δεν πρόσφερε πολλά, έχει μόλις 2 πόντους με 1 στα 2 δίποντα. Θα χάσει και τη βολή. Πρώτη φορά που βρίσκεται στη γραμμή των βολών. Έχει και ένα rebound, μία assist, ένα κλέψιμο, αλλά και ένα λάθος. 62-78 με την δεύτερη εύστοχη βολή αυτή τη φορά του Μπάρκερ. Ο Μπέικερ τώρα θα παίξει με τον Φίλτς, ο Μουρ. Θέλει να πάρει ένα screen απ' έξω από τον καιρό. Όχι, μπάλα στη γωνία. Η Ιερονιμίδης κάνει τον drive. Σταματιέται από τον Αμπουκάρ. Προσπάθησε να καρφώσει ο Φίλτς, αλλά πήρε φάουλ από τον King. Το τέταρτο φάουλ του Άντωνι King. 2 και 49 για το τέλος του παιχνιδιού. Το βλέπετε ξανά. Ο Φίλτς πήρε την μπάλα. Ο King είχε ήδη σηκωθεί για να σταματήσει τον αντίπαλό του και του έκανε φάουλ με το σώμα. Ο Φίλτς έχασε την πρώτη βολή και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη βολή που χάνει ο Φίλτς. Όντως είχε 4 στις 4 μέχρι τώρα. Θα βάλει την δεύτερη, 63-78. Ο Φίλτς που φτάνει τους 17 πόντους. Μπάρκερ με τον Ιερονιμίδη, τον Σάιμον Μιχαήλ, που έχει πάνω τον Μουρ, Ντέιβις. Ψάχνει την πάσα στη γωνία στον Μπάρκερ. Αλλάζει ωραία στον Ντέιβις που σουτάρει για 3, άστοχα όμως. Επιθετικό rebound από τον Αμπουκάρ. Ακόμα ένα rebound για τον Κεραυνό. Ο Μπάρκερ, 2 και 20 για το τέλος του αγώνα. Ο Μπάρκερ θα πετάξει τον Αμπουκάρ που σουτάρει εκ νέου για 3. Μέσα και αυτό με τη λήξη του χρόνου. Ο Αμπουκάρ ασταμάτητος. Στέλνει την διαφορά, αγγίζει τη διαφορά στους 20. 18 για την ακρίβεια. 63-81. Φίλτς το παίρνει πάνω του. Θα βάλει με αυτή την ραβέρσα το καλάθι. 65-81. Φίλτς φτάνει στους 19. Ο Αμπουκάρ έχει 23. Μπέικερ πετάει απέναντι, Σάιμον Μιχαήλ για 3 τώρα. Μέσα και αυτό, η ψυχολογία των παιχτών του Κεραυνού είναι στα ύψη. Βλέπουν το αντίπαλο καλάθι σαν βαρέλι, ότι πετάνε πάει μέσα. 65-84. 1 και 30 για το τέλος. Μπέικερ για 2 ευστοχή. 67-84. Ο Μπέικερ μόλις έκτος του πόντος.
Εδώ με αυτό το σουτ που βλέπετε ξανά. Πλησιάζουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Φάουλ πάνω στον Μπάρκερ από τον Ιερονιμίδη. Δύο βολές για τον Κένεθ Μπάρκερ. Εδώ ξανά το φάουλ που κέρδισε. Και έπεσε και πάνω στην κάμερά μας ο Αμερικανός του κεραυνού. Τρίτη του χρονιά στον Στρόβολο. Βλέπετε εδώ και το αγκάλιασμα που το πιάσε η κάμερά μας. Πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Τον Αμπουκάρ να πάει να αγκαλιάζει τον προπονητή του. Ο Μπάρκερ έχασε την πρώτη βολή. Το έκανε και προηγουμένως. Είχε μία στις δύο. Βάζοντας τη δεύτερη, το ίδιο έκανε και τώρα. 67-85. Ένα και 13 για το τέλος της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει θέμα νικητή πλέον. Εδώ και αρκετή ώρα. Ο φάουλ που κέρδισε, το πέμπτο φάουλ του Ντέιβις, ποιος θα αποχωρήσει. Ο Ντέιβις θα φύγει με 7 πόντους, με 2 στα 9 σούτ εντός παιδιάς. Τα 2 τρίποντα που πέτυχε, 2 στα 8 έχει ο Αμερικανός γκάρντ. Μία στις 2 βολές, 2 rebound, 3 rebound, 3 assist και 2 λάθη. Για 3 σουτάρει ο Φλέμινγκ και αυτός άστοχος. Να σκαμπύλει της μπάλας από τον Γκάρι για να πάει έξω στον Μουρ. 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Πάσα στον Φίλτς, ο οποίος καρφώνει εντυπωσιακά. 69-85. Ο Φίλτς που φτάνει τους 21 πόντους από τους διακριθέντες για τον ΑΠΟΕΛ. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος ο Σάιμον Μιχαήλ. Του φεύγει μπάλα από τα χέρια, κατορθώνει και την πετάει όμως τον Μπάρκερ, ο οποίος θα βάλει και αυτό τρίποντο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. 69-87. Ό,τι τρίποντο δοκιμάζουν οι παίκτες του κεραυνού στα τελευταία 3 λεπτά περίπου πάει μέσα. Ψυχολογία είναι στα ύψη. Ο Μουρ πήρε εντολή να τελειώσει την επίθεση για την ομάδα του. Ο ίδιος δεν είχε αυτή την πρόθεση. Τελικά σουτάρει και ευστοχή για 2. 71-87 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον κεραυνό να φεύγει νικητής από την Λάρνακα. Να φτάνει τις 6 νίκες και μία ισοπαλία. Πιάνει εκ νέου την Πετρολίνα ΑΕΚ στην κορυφή. Συνεχίζουν χέρι-χέρι οι δύο ομάδες. Ο ΑΠΟΕΛ κάνει την τρίτη του ήττα στο πρωτάθλημα. 2 από τον κεραυνό. Και οι άλλοι από την ΑΕΚ. Οι άλλοι από την ΕΘΑ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο με την συνέντευξη τύπου. Ρε Μιχάλη μου, δεν λέω το λατρεύω το σπίτι μας, αλλά αυτή η γειτονιά δεν έχει άβρα, βρε παιδί μου. Δεν έχει το γαλάζιο της θάλασσας να ταιριάζει με τα μάτια μας. Δεν έχει το πράσινο του δάσου να ταιριάζει με το καθιστικό μας. Μιχάλη! Τι να σου πω, ρε αγάπη μου, άμα κερδίσω τον Τζόκερ θα σηκώσω όλο το σπίτι και θα το πάω όπου θέλεις. Τζόκερ, έπαιξες! Τζόκερ, το πες, το παίξες. Εδώ είναι καλά! We'll be right back.
ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.